Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηχρήστου και τους συνεργάτες του για την πρόσκληση. Πάντοτε με τιμούσε και με τιμά ο κύριος Χατζηχρήστου και οι συνεργάτες του, γιατί με τις συνεχείς προσκλήσεις. Αλλά ας πάμε στο θέμα μας που μας απασχολεί, γιατί πάντοτε μας απασχολεί η καθιέρωση μιας ενιοποιημένης, όπως τα λέει ο κύριος Μητρόπουλος, εκπαίδευσης και αξιολόγησης, αλλά και ένα κοινό σύστημα εξετάσεων για τους ειδικευόμενους. Από ό,τι έχω μάθει, και ομολογώ ότι οι πληροφορίες που έχω πάρει είναι μάλλον συγκεκριμένες, έχει συσταθεί μετά από πρόταση της Ελληνικής Ορολογικής Εταιρείας μια επιτροπή για να προτείνει ένα νέο σύστημα εκπαίδευσης και εξετάσεων για τους ειδικευόμενους, για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας, ενώ ένας νόμος έρχεται για να αλλάξει τον τρόπο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και τα δεδομένα στις επιστημονικές εταιρείες. Και βεβαίως αναφύονται ερωτήματα, μεταξύ των οποίων είναι πώς θα αξιολογείται το πρόγραμμα και πώς θα γίνεται η πιστοποίηση των κέντρων που θα χορηγούν ειδικότητα, με ποια κριτήρια θα επιλέγονται οι φορείς που παρέχουν συνεχιζόμενη εκπαίδευση, ποιος θα είναι ο ρόλος των επιστημονικών εταιριών. Ακούω ότι έχει μεταλλαχθεί το όνομα των επιστημονικών εταιριών, επαγγελματικές εταιρείες, οι κοινότητες. Ποιος θα είναι ο ρόλος και μάλλον και πώς θα γίνεται η αξιολόγηση των υποψήφιων για ειδικότητα στις εξετάσεις και τι είδους εξετάσεις. Και βεβαίως οι πιο κατάλληλοι ομιλητές για το θέμα αυτό προφανώς είναι ο καθηγητής ο κ. Μητρόπουλος, ο οποίος ασχολείται με το θέμα αυτό πάρα πολλά χρόνια και με ιδιαίτερη θέρμη θα έλεγα, μην πω και πάθος, και βεβαίως και ο κύριος Πούλιας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ορολογικής Εταιρείας. Κύριε Μητρόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε καθηγητά. Εντάξει, το πάθος, ναι. Το ξέρουν αρκετοί αυτή το κομμάτι της δραστηριότητάς μου. Εκείνο που θα σας επιτρέψω να σας διορθώσω, καλησπέρα σε όλους πρώτα απ' όλα, για άλλη μια χρονιά εδώ, όλοι μαζί. Με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν έχω καμία σύγκρουση συμφερόντων πέρα από την ίδια μου τη συνείδηση μερικές φορές. Εκείνο το οποίο λοιπόν θέλω να σας διορθώσω είναι ότι εκείνο το οποίο έχει γίνει είναι ότι δεν όρισε η Ουρολογική Εταιρεία, αλλά το ίδιο το Υπουργείο Υγείας μέσω του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και του Προέδρου του, του καθηγητή της Ενδοκρινολογίας από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, του κ. Μάρκου, ορίστηκαν λοιπόν μερικά καινούργια θεσμικά όργανα, ας το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν συγκροτήθηκε, όπως βλέπετε, με βάση μια απόφαση του 2017, αυτές οι επταμελείς ομάδες εργασίας ειδικοτήτων, με τα αρχικά όμικρον ε, με 7 αναπληρωματικά μέλη, τριετή θητεία, προβλέπει όλα τα πράγματα για τις υποχρεώσεις και το πώς συγκροτήθηκαν αυτές οι επιτροπές. Και η συγκεκριμένη επιτροπή για την ουρολογία, λοιπόν, με βάση την απόφαση τη σχετική του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, αποτελείται από τους συγκεκριμένους 7 ανθρώπους που βλέπετε εδώ πέρα, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές. Εγώ βρίσκομαι να είμαι αναπληρωτής του κ. Κωνσταντινίδη. Οι αναπληρωτές έχουν την υποχρέωση να παρίστανται στις συναντήσεις, να καταθέτουν προτάσεις, να σχολιάζουν κλπ, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Έτσι το τονίζω αυτό το πράγμα για τις διαδικασίες. Και συντονιστής. Και το άλλο, ότι οι αναπληρωτές πρέπει να βρίσκουν δικούς τους πόρους για τις μετακινήσεις. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά όλες τις επιτροπές του Υπουργείου Υγείας, με δεδομένο το τι γίνεται αυτή τη δεδομένη στιγμή όσον αφορά την οικονομική κρίση και την ανεπάρκεια των υπηρεσιών των γραφειοκρατικών όλων των Υπουργείων και κυρίως του Υπουργείου Υγείας, που έχω ρίξει τους απίστευτους καυγάδες, ότι δεν έχουν καταφέρει να μάθουν το 2018 ότι υπάρχει και η τεχνολογία που σου προσφέρει τη δυνατότητα της τηλεδιάσκεψης, το Skype και οτιδήποτε άλλο από όλα αυτά τα περίεργα πράγματα που στους ανθρώπους του Υπουργείου, τους γραφειοκράτες εννοώ υπαλλήλους, φαίνονται ότι είναι κάτι που είναι απόκοσμο και ότι είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να έχει κανείς 150 μεταπτυχιακά και να πληρώνεται βέβαια για αυτή την ειδική ενασχόληση που πρέπει να έχει. Αφήστε το, μην το σχολιάσετε παραπέρα. Λοιπόν, να δούμε το τι γίνεται.
οι επιτροπές αυτές είχαν ένα χαραγμένο δρόμο από μια αντίστοιχη επιτροπή του ΚΕΣΥ που είχε σαν σκοπό αυτή την Επιτροπή Εκπαίδευσης Μετεκπαίδευσης. Υπάρχει θεσμοθετημένη. Και είχε πάρει λοιπόν κάποιες αποφάσεις αυτή η Επιτροπή, τις οποίες οι υποεπιτροπές των ειδικοτήτων δεν μπορούσαν να τις αλλάξουν. Έτσι, να τα Άρα λοιπόν μια πρώτη καινούρια δομή είναι η κοινή έναρξη ειδίκευσης και εξειδίκευσης για όλους τους γιατρούς τρεις φορές το χρόνο. Δόξα στον ύψιστο, κάτι το οποίο αποτελεί κοινό τόπο χρόνια ατέλειωτα στην φραγκοκρατούμενη Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, καταλάβαμε ότι έτσι πρέπει να γίνεται για να μπορούμε να δομήσουμε στοιχειοδός και κάποια προγράμματα εκπαίδευσης. Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ειδικευμένων σε σχέση με τους στοιχειευόμενους, υποτίθεται ότι υπήρχε από παλιά, αλλά πρέπει πλέον να εξειδικευτεί. Με κίτρινο είναι αυτό το οποίο το δίνει στην Επιτροπή την αντίστοιχη, ότι θα σας έχω με κίτρινο, είναι το περίφημο logbook. Εδώ πέρα θα το δούμε και μετά, η ουρολογική εταιρεία από πολύ παλιότερες διοικήσεις είχε κάνει φοβερά πολλή δουλειά και δόξα στον ύψιστο το προχωρήσαμε. Πανελλαδικές, αυτές είναι αποφάσεις ήδη ομόφωνες της Επιτροπής, έτσι, του ΚΕΣΥ. Αρμοδιότητα της Επιτροπής Ειδικοτήτων είναι να ορίζει την υποομάδα των εξεταστών για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, να δώσει τη διαδικασία επιλογής των εξεταστών που θα είναι από όλη την κατάλογα και θα πραγματοποιείται από έναν κατάλογο Χ που μένει να αποφασιστεί. Αποφασισμένο είναι ότι οι εξετάσεις θα είναι γραπτές και προφορικές, ότι στις γραπτές εξετάσεις θα υπάρχει βαθμός, ότι οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη βάση στα γραπτά για να μπορούν να προχωρήσουν στα προφορικά και ότι οι επιδόσεις των εξεταζομένων θα χρησιμεύουν και για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών κέντρων. Αυτά είναι αποφασισμένα και υποτίθεται θα προχωρήσουν. Από την άλλη μεριά λέει ότι η υποεπιτροπή κάθε ειδικότητας θα είναι υπεύθυνη για το είδος των εξετάσεων στα γραπτά. Αν θα είναι πολλαπλών επιλογών ή ανάπτυξη, αυτή τη στιγμή η επιτροπή για την ουρολογία έχει αποφασίσει να εισηγηθεί της πολλαπλής επιλογής εξετάσεις. Αν αποτύχει ο εργαζόμενος στη γραπτή εξέταση, αν επιτύχει και αποτύχει στην προφορική, τότε επαναλαμβάνει συνολικά την εξέταση, δηλαδή θα δώσει και τα γραπτά και τα προφορικά. Σε δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις τρεις φορές, μετά την τρίτη αποτυχία θα γίνεται επανάληψη σε εκπαίδευση κέντρο που χορηγεί πλήρη ειδικότητα. Οι εξεταστές θα μπορούν να ορίσουν αν θα είναι εξάμηνη επανεκπαίδευση ή ετήσια. Και αν δεν επιτύχει κάποιος και στην τέταρτη προσπάθεια, τότε δεν έχει το δικαίωμα νέας κρίσης και θα βαθμολογείται, θα υπάρχει μια βαθμολόγηση της επίδοσης σε άριστα λίγα καλός και καλός. Και βέβαια ότι έργο των επιτροπών των ειδικοτήτων είναι δημιουργία, αξιολόγηση και διαπίστευση εκπαιδευτικών κέντρων αναφοράς και η εφαρμογή της κινητικότητας, του rotation, ότι πώς θα μπορούν να κυκλοφορούν οι ειδικευόμενοι. Άρα λοιπόν από αυτά τα οποία σας είπα, νομίζω ότι σε σχέση με τον τίτλο της ομιλίας που μου ζήτησε ο κύριος Χατζηχρήστου είναι ότι αν αλλάζει κάτι στην εκπαίδευση και τις εξετάσεις, κατά τη γνώμη μου δεν αλλάζει ουσιαστικά σχεδόν τίποτα τουλάχιστον σημαντικό, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση. Παρένθεση εδώ, από τότε που ανέλαβα πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων για την Αθήνα, εκείνο το οποίο κατέληξα με πολύ πιο δογματικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν, είναι ότι το σάπιο δεν είναι στην τελική εξέταση. Το σάπιο είναι πριν. Και εκείνο το οποίο πρέπει να δοθεί προσπάθεια για να αλλάξει είναι το πριν και όχι το τελευταίο. Έτσι. Η δε συναισθηματική φόρτιση την οποία έχει ένας εξεταστής που σέβεται τον εαυτό του στην τελική αξιολόγηση είναι τέτοια που μπορεί και μέχρι και σχιζοφρενικές καταστάσεις να δημιουργήσει. Κλείνει η παρένθεση. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο θέλω να σας πω σήμερα, σε σχέση λοιπόν με το τι άλλαξε, αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο θα ενταχθεί σε αυτό που είπε ο κύριος Μελέκος προηγουμένως σε σχέση με τον νόμο που έρχεται, να δημοσιευθεί το φθινόπωρο. Θα ενταχθεί λοιπόν αυτή η ιστορία. Τι άλλαξε στην ειδικότητα, ακριβώς το ότι έφυγε η πλαστική χειρουργική σαν εξάμηνο και μπήκε η υπέρυχη. Τολμώ να πω ότι ήταν κάτι το οποίο
Το ήθελα να το κάνω πάρα πολύ, πολλά χρόνια μέχρι τώρα, γιατί ζήλευα πάντοτε τους καρδιολόγους που είχαν τους υπερήχους μέσα στην ειδικότητα. Βέβαια, εκείνο το οποίο έχει πρακτικό πρόβλημα είναι ποια κέντρα θα είναι εκείνα τα οποία θα έχουν την δυνατότητα παροχής πραγματικής εκπαίδευσης στους υπερήχους. Αλλά νομίζω πως αυτό ήταν μια πάρα πολύ καλή αρχή, να θεωρήσουμε ότι μπορεί κάποιος να εκπαιδευτεί στους υπερήχους στη διάρκεια της ειδικότητάς του, να πιστοποιηθεί και να είναι νόμιμος μετά, όταν θα έχει το οποιοδήποτε μηχανάκι στο ιατρείο του. Κάτι θέλετε? Ναι. Δεν θα μπορούσε να γίνει μια πίεση να μπει μέσα στην εκπαίδευση και έχει κάτι επιλογή? Γιατί είναι φοβερά βασικό κομμάτι η υπέρ... Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Το 2018 είμαστε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας σε αυτό το πράγμα. Ο λόγος για τον οποίο μπήκε καταρχάς σαν πρόταση και υιοθετήθηκε από το Υπουργείο σαν εξάμηνο είναι η διαπίστωση ότι όπου παρέχεται αυτή τη στιγμή, ακόμα και τα κέντρα που δίνουν πλήρη ειδικότητα, πολλά από αυτά δεν έχουν τη δυνατότητα να δίνουν σωστή εκπαίδευση υπερήχους. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι κατευθυνόμενες, για παράδειγμα, βιοψίες με υπερήχους δεν γίνονται παντού όπου υπάρχουν κέντρα για να δίνουν πλήρη ειδικότητα. Σας λέω αυτό, ότι υπάρχει μια προσβασιμότητα σε κάποιο μηχανάκι για να δουν αν κάποιος έχει διάταση ή επίσκεση ούρων, ναι, με ερωτηματικό. Άρα λοιπόν αυτό είναι το κυρίαρχο. Ας γίνει καταρχάς αυτή η ιστορία, να θεωρήσουμε ότι, κοίταξε να δεις, το κομμάτι αυτό είναι κομμάτι της ειδικότητας της ουρολογίας. Εγώ το θεωρώ πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό. Μετά, σε δεύτερη φάση, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να φτιάξουμε και τα κέντρα τα οποία θα δίνουν αυτή την ιστορία και θα πιστοποιείται κάποιος το τέλος της ειδικότητάς του και δεν θα χρειάζεται να κάνει το επιπλέον και το εξάμηνο για αυτό το πράγμα. Τώρα, αν θα υπάρχουν διαφορετικές εξετάσεις ή όχι, αυτό ας το αφήσουμε σαν ακόμα να εωρείται, αλλά θεωρώ πολύ σημαντικό αυτή την αλλαγή. Και τη δεύτερη σημαντική αλλαγή είναι το ότι μπήκανε είτε η επιλογή της αγκιοχειρουργικής είτε της παιδουρολογίας, για να μπορούμε να έχουμε και τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις για αυτό το πράγμα. Την αγκιοχειρουργική ήταν μια πολύ σκέψη, ο κύριος Πουλιάς είναι εδώ για να το επιβεβαιώσει, ότι διαπιστώσαμε την ανάγκη να υπάρχει μια τέτοιου είδους εκπαίδευση. Αν μπορέσει να είναι και πραγματική, ακόμα καλύτερα. Επομένως, αν ήταν, η ομιλία μου θα τα σταμάταγε τώρα. Αλλά θεώρησα καλό, εγωιστικό ίσως, οτιδήποτε θέλετε, για να εκμεταλλευτώ όλο το χρόνο που μου δώσανε και να πω και τις σκέψεις μου επιπλέον, τι θα ήθελα να αλλάξει στην εκπαίδευση και τις εξετάσεις ειδικότητας. Και επειδή πάντοτε λέω ότι κάποιοι άλλοι πιο έξυπνοι από εμάς τα έχουν σκεφτεί σχεδόν όλα πριν από εμάς, εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να μην προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε για άλλη μια φορά την πυρίτιδα. Κάποιοι την έχουν ανακαλύψει πριν από εμάς. Και έχει γίνει λοιπόν μια εξαιρετικά μεγάλη δουλειά μέχρι τώρα στον θεσμό που λέγεται European Board of Urology, που έχει πει τι χρειάζεται να υπάρχουν σε υποδομές, σε προσωπικό, σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Άρα λοιπόν το μπούσουλα για να αποφασίσει κανείς ποια κέντρα θα δίνουν ειδικότητα, τα έχει δώσει ήδη το EBU. Να τα, εκεί πέρα. Τι θα πρέπει να έχει σε χώρους, σε οπτικοακουστικό υλικό, σε βιβλιοθήκη, τι χρειάζεται να έχει σε επίπεδο νοσοκομιακού εξοπλισμού, σε επίπεδο εργαστηριακού εξοπλισμού, τι χρειάζεται να έχει σε γραμματιακή υποστήριξη και προσβάσιμο ιατρικό αρχείο. Έτσι, είναι γραμμένα. Δεν χρειάζεται να καθίσουμε να τα καταγράψουμε. Σε προσωπικό, ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος να διευθύνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να το συντονίζει, να παρακολουθεί τα logbooks και ούτω καθεξής. Και εκείνο το οποίο σε επίπεδο EBU είναι η νοοτροπία ότι κάποιος πρέπει να έχει τον προσωπικό του εκπαιδευτή στη διάρκεια της ειδικότητάς του, δεν είναι αναγκαίο ο ίδιος σε όλα τα χρόνια, μπορεί να αλλάζει, οι εναλλαγές σε εκπαιδευτές με ειδική ενασχόληση. Και βέβαια εκείνος ο οποίος θα δίνει την εκπαίδευση θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής. Έτσι, μια άλλη μεγάλη, μεγάλη ιστορία σε αυτό το πράγμα, που ήδη σε επίπεδο πανεπιστημίου έχουν αρχίσει να γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι, γιατί μην θεωρούμε ότι κάθε ένας μπορεί να βγαίνει και να παριστάνει το δάσκαλο. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε γραπτή μορφή πριν την έναρξη ειδικότητας, θα πρέπει να υπάρχουν συναντήσεις του προσωπικού, θα πρέπει να υπάρχει κλινική εκπαίδευση, να τηρούνται τα logbooks.
Αυτό το πράγμα το πήρα διότι νομίζω πως οι Αμερικανοί και οι Καναδοί έχουν κάνει κάποια βήματα λίγο πιο μπροστά από τους Ευρωπαίους. Έχουν εντάξει μέσα στο κομμάτι της εκπαίδευσης και αυτήν την ιστορία που λέγεται απόκτηση κάποιων δεξιοτήτων που ήταν, είχα κάνει και μια ομιλία πρόπερση, αν θυμάμαι καλά, για τα non-technical skills in urology. Έτσι, οι μη τεχνικές δεξιότητες. Οι μη τεχνικές δεξιότητες, λοιπόν, οι οποίες έχουν να κάνουν με τον τρόπο που παίρνει κανείς την απόφαση, με τον τρόπο που επικοινωνεί, με τον τρόπο που συνεργάζεται, με τον τρόπο που διοικεί, με τον τρόπο που μπορεί να είναι σύμβουλος σε ένα σωρό πράγματα και όλα αυτά το τι συνθέτουν τον επαγγελματισμό. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να αποκτηθούν με την εμπειρία. Είναι πράγματα όμως τα οποία μπορούν και να διδαχθούν από την άλλη μεριά και βέβαια να αξιολογηθούν εάν υπάρχουν ή όχι στη διάρκεια της εκπαίδευσης ενός ανθρώπου. Και βέβαια εκείνο το οποίο χρειάζεται στο τέλος είναι να μπορέσει κανείς να αξιολογηθεί. Και εκείνο το οποίο λέω και στους ανθρώπους που έρχονται να εξεταστούν για την ειδικότητα της ουρολογίας είναι ότι οι εξεταστές κατ' ουσίαν, οι αξιολογητές αν θέλετε, δεν είναι εκείνη τη στιγμή ο συνάδελφος και το φιλαράκι. Είναι κατ' ουσίαν και πρέπει να είναι ο εκπρόσωπος, ο κοινωνικός. Εκείνος να βάλει κανείς δηλαδή τον εαυτό του, ο αξιολογητής και εκπαιδευτής, στη θέση που τον έχει ορίσει θεσμικά η κοινωνία, τι πράγμα, να πει ότι εγώ σου διασφαλίζω την ελάχιστη ποιότητα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Δύσκολη δουλειά αυτό το πράγμα, δεν είναι εύκολη, έτσι καθόλου εύκολη. Άρα λοιπόν... Το βασικό, συγγνώμη Διονύση, αυτό ναι. Είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει καμία πραγματικά κουλτούρα ότι όταν πας να παίξεις ένα ρόλο, δεν έχεις όνομα. Ναι. Απαγορεύεται να έχεις όνομα. Απαγορεύεται να έχεις σχέσεις, απαγορεύεται οτιδήποτε. Ακριβώς. Αυτή την κουλτούρα, η οποία είναι δεδομένη σε όλο τον δυτικό κόσμο... Προσπαθούμε, ας προσπαθήσουμε να την αποκτήσουμε. Άρα λοιπόν πάλι από το EBU έχουν καθοριστεί τα αντικείμενα εκείνα στα οποία θα πρέπει να αποκτηθούν δεξιότητες αλλά και θα πρέπει να, και να αξιολογηθούν αυτές οι δεξιότητες και υπάρχουν γραμμένα αυτά τα πράγματα. Δεν θα μείνω να τα διαβάσουμε μαζί όλες αυτές τις ιστορίες. Και αρκετοί από εσάς βέβαια ξέρετε τη μανία μου και το πάθος μου που έχω ουσιαστικά με την εφαρμογή αυτό που ονομάζουμε προσομοίωση στην χειρουργική εκπαίδευση. Και επειδή έχω ακούσει διάφορα και έχω ακούσει και ύβρις και ό,τι θέλετε για αυτή την ιστορία, ανοησίες απίστευτες. Κάποιοι λοιπόν οι οποίοι είναι εξίσου ανόητοι με μένα, εδώ και κάποιο καιρό, έχουν εντάξει αυτού του είδους τη δραστηριότητα στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα. Και δεν είναι μακριά, να μην πάμε στην Αμερική να νομίζουμε ότι η Αμερική είναι ο ομφαλός της γης, λίγο πιο κοντά μας στην Αγγλία. Το BAUS, λοιπόν, British Association of Urological Surgeons, έχει εντάξει σε αυτήν την ιστορία το περίφημο κέντρο εκπαίδευσης με την προσομοίωση, από όπου περνάνε όλοι πριν αρχίσουν να μπουν στις κλινικές. Και υπάρχει το περίφημο, το έχουν ονομάσει και camp ουσιαστικά και το boot camp από τους πεζοναύτες και όλα τα υπόλοιπα, όπου για έναν ολόκληρο μήνα ξεκινάνε στο φθινόπωρο κάθε χρονιάς και κάνουν όλη αυτή την ιστορία. Τα έχω βάλει σαν φωτογραφίες εκεί πέρα και ποια είναι, και έχουν δομήσει και τα ποια αντικείμενα κάνουν. Και βέβαια εκείνο το οποίο είναι εντυπωσιακό είναι ότι έχουν βάλει μέσα και τα non-technical skills. Non-technical skills δηλαδή, για παράδειγμα, ότι ξεκινώντας από ένα απλό πραγματάκι, ένα σενάριο που λέει έρχεται ένας κωδικός στο εξωτερικά ιατρία. Πώς θα τον διαχειριστείς. Αν βάλετε τον εαυτό σας την πρώτη φορά που ήσασταν μόνοι σας σε ένα εφημερίο και μπήκε μέσα ο κωλικός, αν το συλλογιστείτε λιγάκι, θα δείτε ότι δεν το είχατε διαχειριστεί με τον ίδιο τρόπο που διαχειρίζεσαι τώρα έναν κωλικό. Είναι εντελώς σίγουρο για αυτό το πράγμα, έτσι. Ακόμα και την αμφιβολία με το τι έχω να κάνω και το τι κάνω την επόμενη στιγμή. Όλα αυτά τα πράγματα, λοιπόν, εάν τα παίξει κανείς σε σενάρια, φτάνοντας και σε πιο δύσκολες καταστάσεις, πώς χειρίζεται κανείς, ας πούμε, μια ξαφνική αιμορραγία μέσα στο χειρουργείο.
όπου αξιολογείται ακόμα και ο τόνος της φωνής του χειρουργού. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ έναν καταπληκτικά καλό χειρουργό ουρολόγο, ο οποίος μέσα στο χειρουργείο δεν μπορεί η οποιαδήποτε εργαλειοδότρια να αναγνωρίσει τη φωνή του. Δεν τον ακούει. Ή θα ακούσει ένα δόσμο. Αυτό είναι η χειρότερη επικοινωνία που μπορεί κανείς να έχει μέσα στο χειρουργείο. Δώσ' μου τι. Δώσ' μου ένα σφυρί. Δώσ' μου ένα κατσαβίδι. Δώσ' μου μια λαβίδα. Δώσ' μου ένα νηστέρι. Τι. Δώσ' μου μια αναρρόφηση. Τι. Είναι δώσ' μου. Εντάξει. Καταπληκτικός χειρουργός από την άλλη μεριά. Έτσι. Επομένως, η ιστορία του προσωμιωτή και βέβαια δεν λύνει τα προβλήματα όλα. Μην νομίζουμε λοιπόν ότι πιάσαμε τον Πάπα και αρχίζουμε και τον ταρακουνάμε σε αυτή την ιστορία, διότι η εκπαίδευση στον προσωμιωτή δεν εξαντλείται στην αγορά του και την αναγγελία κάποιων προαπαιτούμενων ωρών χρήσης πριν την ιβίβο εκπαίδευση στη χειρουργική αίθουσα. Χρειάζεται μια άλλη νοοτροπία. Θα πρέπει να έχει φτιάξει κανείς τον τρόπο της εκπαίδευσης για αυτό το πράγμα και που θα πρέπει τελικά να βασίζεται στην απόδοση, αλλά το αν θα προχωρήσει κάποιος στο επόμενο επίπεδο ή όχι, είναι πράγματα τα οποία πολλές φορές δεν έχουν καν σχέση με τις ώρες ενασχόλησης σε αυτή την κατάσταση. Έτσι είναι μια ολόκληρη καινούργια φιλοσοφία για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργήσει ένα κέντρο προσωμείωσης. Εκείνο το οποίο έχω ξαναπεί στο παρελθόν είναι ότι εγώ θα ήθελα να έβλεπα κάποια δεδομένη στιγμή, και γι' αυτό το έχω βάλει με κόκκινο, την επιβολή. Αναγκαστικά. Έτσι. Και όποιος δεν το κάνει, ότι θα έχει κυρώσεις για αυτή την ιστορία. Την υποχρεωτική συμμετοχή και παρουσία των ειδικευωμένων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας και οπουδήποτε αλλού. Υποχρεωτικά, τι να κάνουμε. Περνάς μια φορά, μια περίοδο της ζωής σου που είσαι εκπαιδευόμενος και πρέπει με το ζόρι να είσαι εκεί. Πώς να το κάνουμε, και θα πρέπει να πιστοποιείται η παρουσία σου. Το άλλο είναι ενθάρρυνση, για να μην πω την ιστορία του δογματισμού με την επιβολή, για συμμετοχή στις διαδικασίες του European Board of Urology. Για παράδειγμα, συμμετοχή στις εξετάσεις in service. Δόξα στον ύψιστο, η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία εδώ και καιρό έχει προβλέψει και καλύπτει τα έξοδα συμμετοχής στις in service εξετάσεις και δεν έχει να πληρώσει κανείς ούτε ένα ευρώ. Αυτό το πράγμα, και δεν ξέρω αν όλοι σας ξέρετε τις in-service εξετάσεις, δεν τα μαθαίνει κανείς άλλος τα αποτελέσματα εκτός από τον ενδιαφερόμενο. Και ο οποίος έχει ταυτόχρονα τη δυνατότητα να πει, να του πούνε ότι κοίταξε να δεις στο συγκεκριμένο κεφάλαιο λυθίαση για παράδειγμα, ενδοουρολογία, νευρουρολογία, σε σχέση με τους ομοίους σου στην Ευρώπη, βρίσκεσαι πάνω από το μεσονόρο, κάτω από το μεσονόρο, που βρίσκεσαι. Να αυτοελεγχθείς δηλαδή σε αυτή την ιστορία. Δεν είναι σε τίποτα κακό. Επίσης, νομίζω πως θα μπορούσε η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία να καλύψει τα έξοδα συμμετοχής στις προφορικές εξετάσεις του European Board of Urology σε όσους έχουν περάσει τα γραπτά. Γιατί περνάμε σε δύσκολες οικονομικά εποχές. Αυτό το πράγμα, ναι, θα μπορούσε να γίνει. Σε τελική ανάλυση. Δεν το βρίσκω τόσο αδύνατον, τουλάχιστον με την συγκεκριμένη. Κύριε Επιτόπουλε, το υιοθετούμε αμέσως. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Έτσι, νομίζω πως αυτό το πράγμα θα αποτελούσε και ένα κίνητρο σε αυτή την ιστορία, έτσι, για να πούμε ότι τα χρησιμοποιούμε τα χρήματα τα οποία μαζεύουμε. Εκείνο το οποίο θα τελειώσω είναι ότι μετά από το κομμάτι όλο αυτό που είπαμε ότι μπορεί να δομήσει κανείς ένα εκπαιδευτικό κέντρο, είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να αξιολογηθεί η γνώση, οι δεξιότητες και οι ικανότητες. Αλλά αυτή η αξιολόγηση δεν μπορεί να είναι έτσι επειδή κάποιου του κάπνισε και είναι ο Πάπας και θεωρεί ότι μπορεί να παίξει το ρόλο του τον απίστευτο σε αυτό το πράγμα και ότι αυτός είναι ο κριτής των πάντων. Έχουμε λοιπόν τον προβληματισμό που πάλι κάποιοι άλλοι άνθρωποι τα έχουν σκεφτεί πριν από εμάς. Για παράδειγμα, η γραπτή εξέταση αξιολογεί κυρίως τη θεωρητική γνώση και λιγότερο τον τρόπο οργάνωσης του μυαλού που θα επιτρέψει στον κλινικό γιατρό τον αποτελεσματικό χειρισμό ενός συγκεκριμένου ιατρικού προβλήματος. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Ότι τα γραπτά δεν αποτελούν τον πλήρη καθρέφτη της ιατρικής προσωπικότητας.
Μπορεί να κάποιος να είναι ένας απίστευτα καλός θεωρητικός, να απαντήσει 100% στα γραπτά και στην πράξη να μην είναι καλός γιατρός από την άλλη μεριά. Από την άλλη μεριά, η προφορική εξέταση, ακόμα και όταν είναι δομημένη και οριοθετημένη, πάλι είναι σχετικά μειωμένης αξίας. Για όσους από εσάς έχουν συμμετάσχει στις εξετάσεις του EBU, εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που ήμουν εξεταστής εκεί πέρα, έγινα καλύτερος άνθρωπος. Έμαθα πράγματα. Τις θεωρώ αυτή τη στιγμή τις πιο δίκαιες εξετάσεις οι οποίες υπάρχουν με τα τροτά τους, αλλά είναι οι πιο δίκαιες εξετάσεις οι οποίες υπάρχουν γενικώς. Γιατί μου δείξαν έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από τον οποίο έχεις βάλει έναν άνθρωπο απέναντί σου και αντί να τον θεωρήσεις ένα πράγμα, τον θεωρείς έναν άνθρωπο γιατρό, τον οποίο θα πρέπει να τον εξετάσεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και βέβαια εκείνο το οποίο γράφω εκεί πέρα, το οριοθετημένη. Έχεις προηγουμένως το σώμα των εξεταστών, έχουν κουβεντιάσει τα σενάρια και έχουν οριοθετήσει και ορίσει τον τρόπο της απάντησης και το τι θεωρείται λάθος και το τι θεωρείται, όσοι από εσάς τις έχουν δώσει τις εξετάσεις, το περίφημο absolute failure. Εκεί που θα πεις ότι αυτός το χάσε το παιχνίδι. Και το χάσε το παιχνίδι διότι αντιστοιχεί σε βαθμό επικινδυνότητας τέτοιο που δεν πρέπει να κυκλοφορήσει στην πιάτσα. Έτσι. Αυτή είναι η έννοια του absolute failure στις ευρωπαϊκές εξετάσεις. Και βέβαια, η ιατρική προσεγγιστική λογική έχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με την λογική των άλλων επιστημών. Βασίζεται λοιπόν στη διαδικασία της αφαιρετικής υπόθεσης, έτσι που χαρακτηρίζεται από τη διαμόρφωση της αρχικής υπόθεσης πρώτα απ' όλα, τη συστηματική και προσανατολισμένη συλλογή στοιχείων και τη χρησιμοποίησή τους για την επιβεβαίωση ή την απόρριψη της υπόθεσης. Αυτό είναι μια δομημένη λογική προσέγγιση επίλυσης ενός ιατρικού προβλήματος. Πρέπει να το ορίσεις, πρέπει να το σπάσεις σε κομμάτια, πρέπει να βρεις το τι μπορείς να προσθέσεις στα διάφορα κομμάτια και μετά να τα ξανασυνθέσεις. Μια λογική η οποία δυστυχώς δεν υποστηρίζεται με κανέναν τρόπο από την υπάρχουσα εκπαίδευση στις ιατρικές σχολές της χώρας. Για να μην πω από το νηπιαγωγείο, γιατί εκεί φτάνουμε, και τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, με κανέναν τρόπο δεν υποστηρίζεται αυτό το πράγμα. Και μετά ζητάμε από τους γιατρούς στο τέλος ότι η σωστή ιατρική πρακτική βασίζεται σε αυτή την ιστορία. Μα πώς θα την έχουν αυτοί οι άνθρωποι όταν έχεις κάνει όλα τα ανάποδα πράγματα μέχρι τότε στην εκπαίδευσή τους για να τους φτάσεις εκεί πέρα. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα που πρέπει να τα ανατρέψουμε και στη διαδικασία της εκπαίδευσης. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουν οριστεί λοιπόν τα κριτήρια στο European Board of Urology, το πώς γίνεται. Η αξιολόγηση των τεχνικών χειρουργικών δεξιοτήτων είναι εφικτή, δύσκολη αλλά εφικτή και είναι και απαραίτητη. Δηλαδή όταν βγάζεις χειρουργούς, τους δίνεις τον τίτλο ειδικότητα χειρουργός ουρολόγος, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να έχεις αξιολογήσει και τις τεχνικές τους δυνατότητες για αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί να γίνει λοιπόν η άμεση παρατήρηση από κάποιον ειδικό? Και ποιος είναι αυτός ο ειδικός σε αυτή την ιστορία και πώς θα το κάνει δομημένα αυτό το πράγμα? Και γι' αυτό το λόγο κάποιοι άλλοι έξυπνοι πριν από εμάς έχουν σκεφτεί αυτή την ιστορία που λέγεται η κλίμακα του GRS, το Global Rating Scale, τα οποία είναι δομημένοι τρόποι αξιολόγησης τεχνικών δεξιοτήτων σε μια σειρά από πράγματα. Που υπάρχει το γενικό, η γενική κλίμακα των γενικών χειρουργικών δεξιοτήτων και υπάρχουν και οι εξειδικεύσεις σε κάθε επέμβαση ξεχωριστά για αυτά τα πράγματα. Τώρα πια. Και με βάση αυτά με αυτές τις κλίμακες και τα ερωτηματολόγια μπορεί να γίνει η αξιολόγηση είτε in vivo μέσα στη χειρουργική αίθουσα, είτε ex vivo σε ζωικά μοντέλα, σε πτώματα, σε simulators και bench models. Και βέβαια όταν έχουμε simulators οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώσουν την τελική βαθμολογία, είναι πολύ καλό αυτό το πράγμα. Κρατήστε ένα ερωτηματικό που τουλάχιστον στη δικιά μου εμπειρία από τον χρήστη των προσωμιωτών χρειάζεται επιμελής αξιολόγηση, το validation δηλαδή αυτών των αποτελεσμάτων που δίνουν αυτόματα οι simulators οι οποίοι ενσωματώνουν virtual reality σε αυτά τα πράγματα. Είναι φτιαγμένα ήδη έτοιμα
αυτά τα rating systems, τουλάχιστον για αυτές τις 6 διαφορετικές επεμβάσεις στην ουρολογία που αφορούν τεχνικές δεξιότητες. Έτσι, δεδομένα αυτά τα πράγματα, πώς είναι αυτή η φόρμα, πανεύκολη, που ο αξιολογητής τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ και μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Εκείνο το οποίο προσωπικά έχω εισηγηθεί, παρότι αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή, είναι ότι αυτόν τον ρόλο θα μπορούσε να τον αναλάβει είτε η ουρολογική εταιρεία ή κάποια επιτροπή εξεταστών πριν φτάσει κάποιος στην τελική αξιολόγηση και εξέταση στη διάρκεια της ειδικότητας. Να κάνει μια βόλτα από εκεί που γίνονται οι εκπαιδεύσεις και να παρακολουθήσει έναν εκπαιδευόμενο σε στοιχειώδη πράγματα για αυτή την ιστορία. Στις προτάσεις που στην επόμενη τουλάχιστον συνεδρίαση έχω σκοπό να καταθέσω είναι ότι θα πρέπει να εξετάζονται γραπτά σε τουλάχιστον 500 ερωτήσεις πολλαπλές επιλογής που να καλύπτουν αναλογικά όλο το φάσμα της ειδικότητας. Ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σύγχρονη τεχνολογία για την τυχαία ανάσυρση αυτών από ένα pool ερωτήσεων που θα πρέπει να δημιουργηθεί. Και επειδή υπάρχει πάντοτε η ιστορία αν θα είναι γνωστές οι ερωτήσεις αυτές ή όχι, και λοιπόν ας είναι γνωστές. Αν κάποιος φτάσει να μπορεί να μου αποστηθήσει τις απαντήσεις σε 500 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, με γεια του, με χαρά του, να σπεράσει και τις εξετάσεις τις γραπτές και με δόξα και τιμή και όλα τα υπόλοιπα. Αν είναι τόσο καλός απομνημονευτής. Πιστεύω ότι η ουρολογική εταιρεία θα πρέπει να έχει ενεργό ρόλο σε αυτήν την δημιουργία των εξετάσεων, να ελέγχει την εγκυρότητα, την ορθότητα και να τις επικαιροποιεί κάθε τόσο. Και ότι το 2018 ζούμε, δηλαδή δεν χρειάζεται, μπορείς να τις κάνεις τις εξετάσεις όπως γίνονται αυτή τη στιγμή οι γραπτές εξετάσεις για το EBU σε ένα χώρο, έχεις τον υπολογιστή σου μπροστά, έχεις μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια της εξέτασης που μπορείς να είσαι εκεί πέρα και να τελειώνει αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να μαζεύονται και να χαλάω εγώ τις ώρες μου κάθε φορά μαζεύοντας τους αντίστοιχους υποψήφιους για να κάνω τις γραπτές εξετάσεις. Πανεύκολα τα πράγματα αυτά. Ας εκμεταλλευτούμε επιτέλους την τεχνολογία. Και στην τελική αξιολόγηση, τώρα όσον αφορά την ιστορία των εξεταστών. Έχω κάποιες απόψεις για αυτή την ιστορία. Ποιοι πρέπει να αποτελούν το πουλ των εξεταστών σε αυτή την ιστορία. De facto ή de jure, που λένε οι νομικοί σε αυτή την ιστορία, οι καθηγητές πρώτης και δεύτερης βαθμίδας από τις ιατρικές σχολές της χώρας. Γιατί έχουν τη μεγαλύτερη εμπειρία σε εξετάσεις γενικώς. Όχι γιατί θεωρώ a priori ότι είναι οι καλύτεροι εξεταστές που υπάρχουν. Το τονίζω και το ξεκαθαρίζω. Αλλά έχουν τη μεγαλύτερη εμπειρία σε επίπεδο εξεταστών. Θα προσέθετα σε αυτή την δεξαμενή εξεταστών αυτούς οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σαν εξεταστές στις σχετικές εξετάσεις του European Board of Urology. Γιατί έχουν την εμπειρία, μια πολύ καλή εμπειρία του τι σημαίνουν πραγματικές εξετάσεις. Οι διευθυντές των κλινικών του ΕΣΥ, διότι στις εποχές που ζούμε, αν τους βγάλει κανείς απ' έξω, θα είναι η απίστευτη επανάσταση σε αυτή την ιστορία. Αλλά απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν στοιχειοθετήσει στοιχειωδώς την επιστημονική τους ενασχόληση με το να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Πιστεύω ότι η εξεταστική διαδικασία θα πρέπει να διαρκεί μια ώρα για κάθε εξεταζόμενο, θα πρέπει να κινείται σε κλινικά σενάρια κατά το αντίστοιχο πρότυπο του European Board of Urology, ότι θα μπορεί να χρησιμοποιείται βοηθητικό υλικό, απεικονίσεις και ούτω καθεξής. Πάλι εδώ πέρα βγάζω την εμπειρία μου από σαν εξεταστή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε όταν το σοκ το οποίο υπέστην όταν είδα ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαν να μου ξεχωρίσουν ένα τεράστιο όγκο νεφρού σε ένα απλό υπερηχογράφημα ή να μου πούνε ότι μια αξονική είναι με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό ή όχι, διότι στη διάρκεια της ειδικότητάς τους δεν είχαν δει ποτέ μια αντίστοιχη εικόνα και να έχουν κουβεντιάσει. Παρά μόνο βλέπανε το γραπτό πόρισμα του απεικονιστή. Ήταν για μένα μια σοκαριστική εμπειρία που μου έδειξε το σε τι γυάλινο κλουβί ήμουνα μέσα και ζούσα σε αυτή την ιστορία.
Τα σενάρια θα πρέπει να είναι ίδια για όλους τους εξεταζόμενους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα για να υπάρχει η αντικειμενικότητα και η ισότητα και η ισονομία. Ότι στην αξιολόγηση το πνεύμα το οποίο θα πρέπει να επικρατεί θα είναι εκείνο της ορθής κλινικής πρακτικής. Ότι να μην είναι κανείς επικίνδυνος. Και εκείνο το οποίο θεωρήθηκε σε μια πρώτη κουβέντα σαν πολύ ρηξικέλευθο, εγώ δεν νομίζω πως είναι και γι' αυτό το λόγο θα το προτείνω και θα επιμείνω, ότι στην διαδικασία την εξεταστική θα πρέπει να παρευρίσκεται ως τραστή κατά το πρότυπο των ευρωπαϊκών εξετάσεων ένας εκπρόσωπος της ουρολογικής εταιρείας, από τη στιγμή που είναι και επαγγελματική ένωση και εξασφαλίζει τα επαγγελματικά συμφέροντα των ουρολόγων, χωρίς δικαίωμα λόγου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο οποίος θα πρέπει να διασφαλίζει τα δικαιώματα του εξεταζομένου, να τον προφυλάσει δηλαδή από υπερβολική αυστηρότητα της Επιτροπής, αλλά να εξασφαλίζει από την άλλη μεριά και τα επαγγελματικά δικαιώματα. Δηλαδή, αν είναι υπερβολικά επιοικής η Επιτροπή, να πει ως εδώ και μη παρέκει, έτσι, υποβάλλοντας ένσταση μετά το τέλος της διαδικασίας. Επαναλαμβάνω ότι δεν έχω δικαίωμα ψήφου σε αυτή την επιτροπή, δεν ξέρω το τι θα γίνει, αλλά εγώ τουλάχιστον θα το προτείνω για αυτό το πράγμα. Η όλη διαδικασία, τελειώνω, δεν θα σας κουράσω άλλο, θα πρέπει να καλύπτεται και οικονομικά. Και θα πρέπει οι εξεταστές, για να μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, να ξεπεράσουμε τα απίστευτα αρνητικά σε αυτή την ιστορία, ναι, κάνουν μια δουλειά για την οποία πρέπει να πληρώνονται. Και αυτός ο οποίος πάει να εξεταστεί θα πρέπει να πληρώνει. Για να καταλάβει με τον ίδιο τρόπο που οι ψυχίατροι θεωρούν ότι πρέπει να πληρωθούν για την ώρα που την οποία θα έχουν, ειδικά με την ψυχανάλυση ή οτιδήποτε άλλο, για ποιο είναι το νόημα πίσω από αυτή την ιστορία, για να συνειδητοποιήσουν και τα δύο μέρη της υποχρεώσης τους. Αμφίδρομα σε αυτή την ιστορία. Δεν ήταν τρελοί οι ψυχίατροι που το κάνανε, κάτι ξέρανε για αυτό το πράγμα, είχαν μια λογική. Έτσι. Και από τη στιγμή που πάλι θα βάλω την ουρολογική εταιρεία, εάν έχει την οικονομική δυνατότητα, μπορεί να προκυρήσει εξετάσεις και να πει ότι κοίταξε να δεις, ναι, εγώ θα ενισχύσω οικονομικά αυτό που το αξίζει, αν τα καταφέρει για αυτή την ιστορία. Υποτύπων υποτροφίας ή χορηγίας για αυτό το πράγμα. Αλλά είναι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να δομηθεί ακριβώς αυτή η σχέση, ότι όλοι πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Μόλις πριν από λίγες μέρες, ο κύριος Μάρκου, ο πρόεδρος του ΚΕΣΥ, χωρίς να με παρεξηγήσετε ότι να μου κολλήσετε την ταμπέλα, την πολιτική, την κομματική ή οτιδήποτε άλλο, μάλλον ανήκω σε αυτούς οι οποίοι κάνουν υπερβολική κριτική σε αυτή την κυβέρνηση για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Αλλά θεωρώ ότι ο άνθρωπος αυτός, τον οποίο δεν τον ξέρω προσωπικά, δεν τον έχω δει ούτε καν ποτέ στη ζωή μου το πώς είναι, αλλά από όσα έχει κάνει μέχρι τώρα, είναι η πρώτη φορά που βλέπω κάτι να κινείται σε αυτή την ιστορία. Μας κοινοποίησε λοιπόν αυτή την επιστολή, ο οποίος μας είπε ότι προχωράνε μερικά πράγματα. Πιστεύω ότι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με την ταχύτητα με την οποία προχωράνε. Έδωσε ξανά τον οδικό χάρτη για το πώς θα κινηθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα. Και εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία είναι ότι, και γι' αυτό με αυτόν τον τρόπο θα δώσω και το λόγο στον επόμενο ομιλητή, η ιστορία του ρόλου των επιστημονικών εταιριών φαίνεται ότι αλλάζει δραματικά. Και τον ρόλο που παίζουν αυτή τη στιγμή οι θεσμοθετημένες επιτροπές ειδικοτήτων θα περάσει στις αντίστοιχες επιστημονικές εταιρείες. Είτε έχει λήξει η θητεία τους είτε όχι. Άρα λοιπόν όλα όσα είπα και για τις εξεταστικές διαδικασίες και για τον ορισμό των κριτηρίων για το ποιοι θα είναι εκπαιδευτικά κέντρα κλπ. Και για τους εξεταστές και για τις εξετάσεις θα περάσει με έναν τρόπο δυναμικό, τουλάχιστον με τα δεδομένα μέχρι τώρα, σε αυτές τις καινούργιες επιστημονικές εταιρείες, κύριε Πρόεδρε, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν εγώ θα σταματήσω τον μπλα μπλα εδώ πέρα. Αυτά ήταν σε επίπεδο ένα μείγμα πληροφοριών και σκέψεων και
ευχών, τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο, πώς θα ήθελα να δω τα πράγματα να κινούνται τα επόμενα χρόνια σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, οπότε ο κύριος Πούλιας νομίζω ότι έχει το λόγο. Απλά θέλω, επειδή έχουμε ειδικευόμενες, αλλά επειδή και μας βλέπουν και οι ειδικευόμενοι, μην κάνω το τεράστιο λάθος. Αυτά τα 4 χρόνια που είναι στην ουρολογία, θα πρέπει να τα βλέπουν και να λένε, έχω μόνο 4 χρόνια και πρέπει, αν μπορώ, να ρουφήξω κάθε λεπτό από αυτά τα 4 χρόνια, γιατί μόνο σε αυτά τα 4 χρόνια θα οργανώσω το υπόβαθρο που μια ζωή μετά θα το κουβαλάω. Αυτό δυστυχώς μας πιάνει και είναι λογικό, είναι της νιώτης. Θέλουμε, αλλά λίγα κάνουμε. Πρώτο αυτό, και εγώ σαν εισαγωγή στην ομιλία του κ. Πουλιά, είναι ότι να εκφράσω και από αυτό το βήμα τη μεγάλη μου χαρά που η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, αλλά και τελευταία και η ΟΗΕΒΕ, άφησαν την ενσωστρέφεια, άφησαν το ότι να είναι καταμερισμός στους γιατρούς τους, του ΕΣΥ, του ΙΚΑ, το ένα, το άλλο, ΙΣΑ, και να μια λογική παλαιό, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, και κάνω τόσα πράγματα που χαίρομαι πάρα πολύ, ειλικρινά. Εγώ το ξέρει ο κύριος Σοφράς, ξέρει ο κύριος Μελέκος, έλεγε ότι το ΙΜΟΠ κάποτε πρέπει να ενταχθεί, αλλά με όρους όπου να μην διαλυθεί και να γίνει ένα πράγμα το όπου να βάλω και τον ένα, να βάλω και τον άλλον. Δηλαδή, ξέρετε ότι πολύ καλά έχει ένα παρελθόν, και το λέω γιατί έχει αλλάξει τώρα, οπότε μπορούμε να το πούμε, ότι πρώτα έβγαιναν οι ομιλητές για το Πανελλήνιο και μετά τα θέματα. Δηλαδή, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έχουν αλλάξει αυτά τα πράγματα. Έτσι, και έχουν αλλάξει. Αυτά που γίνονται στην ΕΛΠΕΝ, τα hands-on training, και έχει πραγματικά αρχίζει να θυμίζει μια σύγχρονη εταιρεία και έχει κάνει πάρα πολλά και πρέπει να στηρίξουμε, γιατί όλα αυτά που είπε ο Διονύσης Μητρόπουλος, ο επόμενος στόχος θα πρέπει να είναι αυτό. Ήδη κάνατε πολλά, δύο κέντρα που θα περνάνε όλοι να κάνουν την προσομοίωση, και αυτά πρέπει να τα κάνει η Ελληνική Ουρολογική και όλοι να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Και επίσης μου άρεσε πολύ, γιατί λάβαμε χθες μια επιστολή από την ΟΗΕΒΕ, όπου ξεκίνησε πάλι ένας καλός διάλογος, μια καλή συνεργασία, γιατί ουσιαστικά ένας είναι κοινός ο στόχος. Και κάποτε πρέπει να ξεπεράσουμε τοπικά, προσωπικά ή οτιδήποτε και να παίξουμε το ρόλο μας όλοι. Οπότε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.